Φίλες και φίλοι της Black and White Video Gamma Σύμπαν Ξανθρά μας, φιλοξενούμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Καστρινού, του ποδοσφαιρικού σύλλογου του Ξαντάζου Καστρινού, τον Γιώργο Δελισσαβίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία. Θέλαμε να μας πεις, Γιώργο, σε ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί κατά το παρελθόν, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος. Έχω ξεκινήσει τα ποδοσφαιρικά μου βήματα από την Αθλητική Ακαδημία Κατερίνης. Αγωνίστηκα από εκεί από το 2006 μέχρι το 2012. Με πήρε η μεγάλη ομάδα μετά, η οποία ήταν στο Β' τοπικό. Δύο χρόνια αγωνίστηκα εκεί. Και στη συνέχεια με πήρε η ομάδα πρωταθλήτρια του νομού Πιερίας, η ΑΕ Περίστασης, όπου εκεί, εντάξει, λόγω από ένα τραυματισμό που είχα στο γόνατο, δεν μπόρεσα να μείνω για πολύ. Τα Χριστούγεννα με πήρε η ΚΑΠΑ 20 του Πιερικού. Δεν ήταν πολύ καλό το κλίμα εκεί, είχε προβλήματα η ομάδα, 1002. Με τα 1000 ζόρια βγάλαμε τη μισή σεζόν όπως μπορούσε ο καθένας. Και από εκεί και μετά αγωνίστηκα στην ομάδα του Βατανιακού Κατερίνης, στην οποία χρωστάω πάρα πολλά, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ η διοίκηση, ο προπονητής, και ήρθα εδώ πέρα. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να έρθεις στην ομάδα του Καστρινού? Ο Καστρινός είναι η δεύτερη ομάδα της Δόξης Δράμας, η οποία αποτελεί σκαλοπάτι για μας τους νέους ηλικία. Και δεν το σκέφτηκα και πολύ. Άρα, από τόσο στόχο είναι να, και σκοπό δικό σου είναι να πα στη μεγάλη ομάδα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Όπως και όλα τα παιδιά που αγωνίζουν στην ομάδα. Ποιοι είναι οι δικοί σου στόχοι και γενικότερα του Καστρινού για την νέα σεζόν? Ξέρεις, γνωρίζεις η ομάδα ότι αγωνίζεται στην Α' στην κατηγορία, σε ένα πιο αποτελεστικό πρωτάθλημα σχέση με πέρσι. Οπότε. Σίγουρα, πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Το μήνυμα στους φιλάθλους Δόξας και του Καστρινού γενικότερα? Να είναι δίπλα μας και εμείς θα προσφέρουμε σίγουρα θέμα και θα κάνουμε ό,τι όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε πράγματα για την ομάδα και για το σύλλογο. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Καστρινού. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.